Είμαστε όλοι εδώ εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την επιτυχία της 24ωρης πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας της 6 Απρίλη για να υπερασπιστούμε τα εισοδήματά μας έναντι στην ακρίβεια και στη φορολογιστία. Η απεργία αυτή γίνεται κάτω από τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, ενός πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ενός άδικου πολέμου που σκοτώνει άμαχο πληθυσμό, δημιουργεί νέα κύματα προσφύγων και φτώχεια. Ταυτόχρονα εξαθλιώνει περαιτέρω τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, αφού οι τιμές των αγαθών αυξάνονται ραγδαία και το λαϊκό εισόδημα έχει εξαναμειστεί. Γι' αυτό και κυρίαρχο αίτημα στην απεργία μας είναι το αίτημα να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εργαζόμενοι στο δημόσιο, 12 χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν έχουν πάρει καμία αύξηση στο μισθό, παρά μόνο περικοπές που έφταναν στα 40% ιδιαίτερα στους εισερχόμενους συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο 12 χρόνια τώρα έχουν υποστεί πάρα πολλές μειώσεις. Και ενώ η χώρα υποτίθεται ότι βγήκε από τα μνημόνια, εδώ και 4 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν σκέφτεται να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αντίθετα τους στοχοποιεί στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού. Το μισθολόγιο που καθιέρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2015, αντί να άρει τις περικοπές των προηγουμένων μνημονίων των κυβερνήσεων 10-15, καθήλωσε τους μισθούς μας, αφού προβλέπει πως καμία αύξηση δεν θα δοθεί μέχρι 31/12/22. Ταυτόχρονα πάγωσε τη διετία 16-17 για την μισθολογική μας εξέλιξη, ένα πάγωμα που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών ούτε καν στο αίτημά μας για κατάργηση της εισφοράς σας αλληλεγγύης στο δημόσιο, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δεν έδωσε θετική απάντηση. Ο κόμπος έφτασε πλέον στο χτένι. Δεν θα δεχθούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς τις δυσθεώρητες αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στο ψωμί και σε όλα τα είδη λαϊκής ανάγκης για να μην θυχθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία αφενός για να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες στην ακρίβεια και στην απομείωση των μισθών των εργαζομένων και αφετέρου για να συνεχίσει την αντιεργατική και νεοφιλελεύθερη πολιτική της. Η απεργία μας αυτή που γίνεται μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα έχει ως στόχο να θέσει τέρμα σε αυτή την πολιτική. Σήμερα με πληθωρισμό πάνω από 7%, ρεκόρ 25ετίας, είναι ώρα να διεκδικήσουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Είναι η ώρα να πούμε όλοι μαζί φτάνει πια. Την κρίση δεν θα πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι, είναι η ώρα να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Η δύναμη μας βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, ενάντια στις πολιτικές που εξαθλιώνουν καθημερινά τους εργαζόμενους και τους οδηγούς στη φτώχεια. Σε αυτή τη συγκυρία όλοι μαζί διεκδικούμε αυξήσεις τους μισθούς μας άμεσα, τουλάχιστον ίσες με τις αυξήσεις του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 16-17, αφορολόγητος στις 12.000 ευρώ, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και αθυγιεινής εργασίας, καμία περικοπή του, στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία, μείωση των αριθμού των μαθητών 1:15, όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής ασφάλισης, όχι στις ιδιωτικοποίησεις δημόσιων οργανισμών και φορέων. Όλοι μαζί λοιπόν διεκδικούμε για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας.